Λιμάνι του Πειραιά τώρα, κυρίες και κύριοι, που και αυτό έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο hot spot, καθώς βρίσκονται εγκλωβισμένοι χιλιάδες πρόσφυγες. Το πρωί ο φιλανθρωπικός οργανισμός Αποστολή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έστησαν κινητό ιατρείο για τον εμβολιασμό των προσφυγόπουλων. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ιάσονα Πιπίνη, ο οποίος βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά και έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Σήμερα εδώ στο λιμάνι του Πειραιά έφτασαν περίπου 1.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Όπως μου έλεγαν λιμενικοί, εδώ στον Πειραιά φιλοξενούνται περίπου 2.000 άνθρωποι. Είναι ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα σήμερα, επειδή δεν έχουμε πολύ μεγάλη ροή όπως τις προηγούμενες μέρες. Εδώ πλέον λειτουργούν 3 κινητά ιατρεία. Το ένα ιατρείο έστησε η Αρχιεπισκοπή, η Αποστολή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Διότι υπάρχει ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, κρίσιμο με τα παιδάκια αυτά για τον εμβολιασμό των παιδιών. Πολλά παιδάκια αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και μάλιστα κάποια έχουν διακομιστεί ήδη και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο παιδών. Υπάρχουν εδώ και παιδίατροι με τα εμβόλια για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, Λίνα, ήρθε εδώ η πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόραλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κύριος Πατούλης και ο Σάκης Ρουβάς, μεταξύ άλλων. Μοίρασαν τρόφιμα, παρακολούθησαν και τη διαδικασία του εμβολιασμού. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει μέρημνα για να μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι, δεν φαίνεται. Οπότε υπάρχει μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες. Εδώ τώρα βλέπετε το κινητό ιατρείο από τους γιατρούς του κόσμου. Υπάρχει και ένα ιατρείο από τον Ερυθρό Σταυρό. Εδώ μου έλεγε ο κύριος Κανάκης από τους γιατρούς του κόσμου λίγο πριν ότι εδώ γίνεται ουσιαστικά η ιατρική του δρόμου. Υπάρχουν δύο εξεταστήρια, υπάρχει παιδικό και παθολογικό. Υπάρχει βέβαια και το χαμόγελο του παιδιού. Πολλοί φαίνεται ότι θα παραμείνουν εδώ για καιρό. Και θα κάποιοι προσφέρουν έτσι μια τεράστια ανακούφιση μέσα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία την οποία περνούν οι άνθρωποι εκεί. Τεράστια ανακούφιση η Άσονα από την κινητή αυτή μονάδα. Έτσι είναι, διότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τους ανθρώπους, από τους πρόσφυγες που φτάνουν εδώ στο λιμάνι του Πειραιά είναι παιδιά, βρέφη. Μου έλεγε ένας γιατρός ότι πολλοί έχουν λοιμώξεις του αναπνευστικού, υπάρχουν δερματικές ασθένειες και κάποιοι μάλιστα και με χρόνιες ασθένειες, μεγάλη βέβαια ηλικίας, όπως και νεφροπαθείς. Έρχονται συνεχώς εθελοντές εδώ, ιδιώτες, για να προσφέρουν τρόφιμα, ρουχισμό στους ανθρώπους αυτούς. Δεν υπάρχει βέβαια κάποιος συντονισμός από το κράτος. Ο κάθε ιδιώτης, δηλαδή, η κάθε μη κυβερνητική οργάνωση, κάθε εθελοντής προσπαθεί εδώ να βοηθήσει μόνος του. Μου έλεγε πριν και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά ότι θα προσπαθήσουν αύριο να συντονίσουν αυτοί τις ομάδες των γιατρών που βρίσκονται εδώ. Είναι πολύ συγκινητικό πάντως αυτό που βλέπουμε τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ για να βοηθήσουν. Συναντήσαμε και ένα συνταξιούχο λίγο πριν, έφερε ρούχα δικά του παλιά, τα έπλυνε, τα έφερε και κάποια τρόφιμα για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί συγκινείται, μας έλεγε, από το δράμα των προσφύγων. Συνολικά λοιπόν αυτή τη στιγμή περίπου 2.000 άνθρωποι παραμένουν σε τρεις χώρους, φιλοξενούνται στον Πειραιά, σε σταθμούς επιβατών, και φαίνεται ότι ο αριθμός αυτός βέβαια θα αυξηθεί. Γι' αυτό στείνονται αυτά τα κινητά ιατρεία, επειδή βέβαια συνοστίζονται και οι άνθρωποι αυτοί, αυτό ευνοεί τη μετάδοση ασθενειών. Και βέβαια υπάρχει έτσι πολύ ιδιαίτερη μέρημνα από τους εθελοντές για τα μικρά παιδιά που βρίσκονται εδώ στο λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα, οι ιδιώτες και εθελοντές λοιπόν κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τα μικρά παιδιά τα οποία βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά κυρίως. Η κοινωνία κάνει ό,τι μπορεί. Σε ευχαριστώ, Ιάσονα. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν νωρίτερα, κυρίες και κύριοι. Εγώ με ανάμεικτα συναισθήματα βρίσκομαι σήμερα εδώ. Είμαι τόσο πολύ συγκινημένη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα από το σύστημα WeCare που έχουμε οργανώσει. Συζητήσαμε, ήρθαμε σήμερα εδώ όλοι μαζί ενωμένοι με την Αρχιεπισκοπή, τον Δήμαρχο, με τον κύριο Πατούλη, με τους Δήμους. Όλοι μαζί θα οργανωθούμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν ανάγκη. Ειλικρινά, δεν βρίσκω λόγια να εκφράσω τη συγκίνησή μου και τα δάκρυά μου βλέποντας αυτά τα μικρά παιδιά με τις μητέρες τους ανήμπορα να μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτό το χώρο. Πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε
Και ήδη γίνεται. Ήδη. Είναι συγκινητικό το γεγονός που έρχονται οι δύο άνθρωποι απλοί και προσφέρουν ό,τι μπορούν από το εστέρημά τους. Και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε φέρει εμβόλια, θα εμβολιάσουμε τα παιδιά. Έχουμε το σύστημα WeCare που έχουμε οργανώσει. Κάθε παιδί θα παίρνει το δικό του βιβλιάριο υγείας. Θα μπορεί να το μεταφέρει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που θα πηγαίνει. Έχουμε ήδη κάνει με την UNESCO τις διαπραγματεύσεις που χρειάζεται. Η UNESCO έδειξε τρομερά μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα και θα ευαισθητοποιήσει όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μαζί με την κυρία Βαρδινογιάννη έχουν προνοήσει εδώ και αρκετούς μήνες προβλέποντας αυτή την κρίση. Θα σταθούμε μαζί με τους δημάρχους, μαζί με την πολιτεία, σε όλη την Ελλάδα οι αρχιερείς, οι αρχιεπισκοποί, η αποστολή, δίπλα στους ανθρώπους που υποφέρουν, σηκώνοντας μέρος του βάρους της χώρας. Η Εκκλησία παντού, με όλο το δίκτυό της, θα σταθεί προσφέροντας φαγητό, γιατρό, φάρμακο στους ανθρώπους που έρχονται και ζητούν βοήθεια. Η προσπάθεια με το Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη της ΚΕΔΕ της Αποστολής συνεχίζεται. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ενταθεί κιόλας, διότι όπως ακούσαμε και από τον αρμόδιο υπουργό, θα υπάρξουν μεταναστευτικά ρεύματα που θα παραμείνουν. Σήμερα είμαστε στον Πειραιά, εδώ ο Δήμαρχος ο κύριος Μόραλης έχει κάνει ό,τι μπορεί. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε για τα προσφυγόπουλα, για τα παιδιά των μεταναστών και για μια χώρα που έχει δείξει ανθρωπισμό και θα συνεχίσει να το δείχνει.